Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες για να καθορίσουν τα επόμενά τους βήματα μετά το συγκλονιστικό συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν στο Σύνταγμα, προειδοποιώντας με συνέχιση των κινητοποιήσεων για την ικανοποίηση βασικών αιτημάτων που σχετίζονται απλά με την επιβίωσή τους. Στα υπόλοιπα και σε πελοποννησιακό επίπεδο, τα ζητήματα έχουν να κάνουν με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που μπαίνουν μπροστά τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους Δήμους. Και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινώντας από το πολιτικό σκηνικό, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να καλησπέρισουμε στην άκρη της σύνδεσης μας έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Μια καλή μέρα, να το πω έτσι, για τη Νέα Αριστερά, με μια προσθήκη σημαντική, αυτή του Γαβριήλ Σακελαρίδη. Και νομίζω ότι είναι μια προσθήκη που έχει ήδη συζητηθεί στο πολιτικό σκηνικό. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Κοιτάξτε, για μας είναι πολύ κρίσιμο ότι ένας άνθρωπος σαν τον Γαβρίλη Σακελαρίδη επιλέγει αυτή τη στιγμή να μπει μπροστά στη μάχη που έχουμε. Στόχος μας, ναι, είναι μέχρι τις ευρωεκλογές να ανακοινώσουμε και άλλο κόσμο ο οποίος θα μπει μπροστά στη μάχη των ευρωεκλογών, θα μπει να δώσει αυτή τη μάχη μαζί με τη Νέα Αριστερά, αλλά και τη μάχη για να φτιάξουμε μια νέα μαχητική αντιπολιτευτική φωνή, η οποία θα μπορεί να συγκροτήσει, αν θέλετε, και την επόμενη πρόταση εξουσίας, γιατί προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό αυτή τη στιγμή στον προοδευτικό χώρο. Υπάρχει μια τεράστια πολιτική ανισορροπία και αυτή η πολιτική ανισορροπία δεν πρέπει να κρατήσει πολύ. Το τεράστιο αυτό πολιτικό κενό προκλήθηκε μετά τις εκλογές και από ό,τι φάνηκε δεν καλύφθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως διαμορφώθηκε. Γι' αυτό και υπήρξε και η δική σας απόφαση να φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να δημιουργήσετε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Ο νέος αυτός πολιτικός σχηματισμός δικαιώνει ως τώρα την επιλογή σας? Μιλάω και προσωπικά και γενικά, έτσι, και συνολικά. Κοιτάξτε, είναι δύο διακριτά ζητήματα. Είναι ένα θέμα η επιλογή του να φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα δεύτερο το να συγκροτήσουμε τη Νέα Αριστερά. Η επιλογή να φύγουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, είναι και προσωπική και ηθική επιλογή για τον καθέναν. Με αυτά τα οποία γίνονται καθημερινά, φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς έφτιαχτε μια μεθοδολογία αρένας. Μια μεθοδολογία η οποία διαρκώς ψάχνει κάποιον εσωτερικό εχθρό για να τον πετάξει στα λιοντάρια. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι προφανώς δεν μπορούσαμε να μείνουμε, πέρα και από τις πολύ υπαρκτές και σημαντικές πολιτικές διαφωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν εκφραστεί. Όπως σε σχέση με τη θέση μας με τα F-35, με την εμπλοκή της Ελλάδας στη πολεμική σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχουν με πολύ μεγάλη γενναιοδορία και ευκολία δώσει συνένεση στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το αν η Νέα Αριστερά θα καταφέρει να καλύψει αυτό το πολιτικό κενό είναι ένα δεύτερο ερώτημα. Επιτρέψτε να πω ότι η Νέα Αριστερά δεν μπορεί και δεν θέλουμε να το καλύψει μόνη της. Δεν λέμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει μόνο η Νέα Αριστερά. Επιμένουμε όμως ότι η Νέα Αριστερά μπορεί να είναι ο θετικός καταλύτης. Κάθε προοδευτικός πολίτης ο οποίος βλέπει ότι η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος αυτή τη στιγμή είναι είτε σε κρίση είτε σε τέλμα, μπορεί να ταρακουνήσει τα πράγματα κάνοντας την επιλογή και στηρίζοντας τη Νέα Αριστερά. Το αντιλαμβανόμαστε. Και η πορεία προς ευρωεκλογές θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Οπότε ο στόχος είναι σε ευρωεκλογές ποιος, κύριε Ηλιόπουλε? Να ξεκινήσω από την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Η εκτίμησή μου και η εκτίμησή μας είναι ότι η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών μπορεί να πυροδοτήσει μια σειρά από συζητήσεις για απαραίτητη ανασύνθεση στον ευρύτερο προοδευτικό αριστερό χώρο. Άρα ο στόχος μας είναι, έχοντας εκπροσωπηθεί στην Ευρωβουλή με ένα ισχυρό ποσοστό, να μπορούμε να είμαστε ένας από τους θετικούς καταλύτες για αυτή τη συζήτηση. Οπότε θέλετε να μπείτε στην Ευρωβουλή και από εκεί μετά να μπείτε και στην συζήτηση για την επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά ή και την αριστερά? Σας ρωτάω έτσι γιατί έχουν μπει πολλές διαχωριστικές γραμμές πλέον. Θα έλεγα στην αριστερά και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Νομίζω ότι, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω το εξής. Καλό συζητάμε και με πολιτικούς όρους, αλλά στη συζήτηση χρειάζεται να επανέλθουν λίγο και οι κοινωνικοί όροι. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές κατηγορίες. Οι αγρότες είναι μία από αυτές οι οποίοι κινητοποιούνται αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος της εργασίας, οι εργαζόμενοι στην υγεία, κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες βλέπουν τα δικαιώματά τους να πλήττονται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και δεν βλέπουν κάποια άλλη πολιτική δύναμη να σηκώνει, αν θέλετε, ως πρώτο μέτωπο τα δικά τους κοινωνικά αιτήματα. Η Νέα Αριστερά έχει στόχο να μιλήσει για συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα, για συγκεκριμένα κοινωνικά αιτήματα. Δεν μπορείς να είσαι με όλους. Να το πω πολύ απλά. Μια χώρα η οποία διαρκώς λέει ότι θα δίνει 9, 10 και 14 δις για εξοπλιστικές δαπάνες, όπως ανακοίνωσε τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα F-35, ναι, προφανώς δεν έχει χρήματα για τους αγρότες. Μια χώρα η οποία επιτρέπει στις τράπεζες να έχουν 4 δις κερδοφορία και να είναι σε καθεστώς αναβαλλόμενου φόρου, ναι, προφανώς δεν έχει χρήματα για τη δημόσια υγεία. Άρα, δικός μας στόχος είναι να αλλάξουμε κοινωνικά τις προτεραιότητες και
πιστεύω ότι αυτό σημαίνει μια αριστερή προοδευτική πολιτική. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται και προτάσεις. Προτάσεις έχει η Νέα Αριστερά. Γιατί είπατε για τους αγρότες, για παράδειγμα. Η κυβέρνηση είπε δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Οι αγρότες επιστρέφουν και αποφασίζουν κατά πάσα πιθανότητα για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Τουλάχιστον η Επιτροπή των Μπλόκων της Πελοποννήσου προς τα εκεί κατευθύνεται. Προτάσεις ακούμε. Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Με βάση την καινούργια ΚΑΠ, η κυβέρνηση ποτέ, από τη στιγμή που υλοποίησε τον Εθνικό Σχεδιασμό για την ΚΑΠ, ποτέ δεν ενημέρωσε πραγματικά τους αγρότες για το τι προβλέπεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ξέρει με τι τιμές θα αποζημιωθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ξέρετε, το ζήτημα της ενημέρωσης δεν ήταν δημοσιονομικό. Δεύτερο ζήτημα. Δεν έκανε τίποτα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Ενώ υπήρχαν προτάσεις για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των αγροτών, όπου αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να περάσουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κυβέρνηση επέλεξε, και το ξέρετε πολύ καλά, δεν συνομίλησε ούτε με τους Δήμους, ούτε με τις περιφέρειες, πολύ περισσότερο με τον αγροτικό κόσμο και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Και μόνο εκ των υστέρων είπε κάποια πράγματα για το αγροτικό ρεύμα, ότι ψάχνει να βρει χώρο στο δίκτυο. Αν είχε προχωρήσει μια τέτοια κίνηση για το αγροτικό ρεύμα, σήμερα θα είχαμε ένα μειωμένο κόστος παραγωγής 30 με 40%. Τρίτη παρατήρηση, η οποία δεν είναι δημοσιονομική. Από τα 100 που πληρώνουμε εμείς για ένα αγροτικό προϊόν στο σούπερ μάρκετ, στους αγρότες πηγαίνουν τα 20. Τα υπόλοιπα 40 πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Άρα εδώ η πρόταση είναι να τσακωθείς με αυτούς, το τσακωθείς εντός εισαγωγικών νομίζω, το κατανοείτε, να τσακωθείς με αυτούς οι οποίοι κερδοσκοπούν, οι οποίοι μετατρέπουν σε κέρδος αυτό το οποίο είναι κόστος για όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Έχουμε τους αγρότες οι οποίοι κυριολεκτικά φτύνουν έμε για να πιάσουν το κόστος παραγωγής, πουλάνε σε μια ποσότητα χ, αυτό φτάνει 5 και 10 χ στον καταναλωτή, άρα κάποιοι κερδοσκοπούν στο ενδιάμεσο. Άρα υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν και εργαλεία, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει όμως από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη υπάρχει ο κανένας. Τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Όχι, έχει και επειδή το συζητούσαμε νωρίτερα, πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το αντιπολιτευτικό κενό, το οποίο θα το πω πολύ απλά, γιατί δεν είναι δημοσιογραφική παρατήρηση, είναι κοινωνική παρατήρηση, δεν κάνει και πολύ καλό στη δημοκρατία. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Επιτρέψτε μου επίσης να το πω και εγώ λίγο απλά. Ξέρετε ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά. Αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει σήμερα, θα υπάρχουν αυτές τις δύο επιλογές. Ή κάποια δημοκρατική αριστερή προοδευτική πρόταση θα μπορέσει να μετατρέψει, αν θέλετε, αυτή την αγανάκτηση, την απογοήτευση σε μια πρόταση ελπίδας και δημοκρατικής και αλληλεγγύης και συμμετοχής. Ή αλλιώς θα μπορέσει από τα άκρα δεξιά να μετατρέψει αυτή την απόγνωση σε μίσος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στην Ευρώπη σε μια σειρά από χώρες. Γι' αυτό λέμε ότι για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμη η πρώτη μάχη, η μάχη των ευρωεκλογών, έτσι ώστε να δοθεί ένα πρώτο σήμα ότι η Νέα Αριστερά είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να παίξει θετικό ρόλο στην ευρύτερη ανασύνδεση των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά πριν από αυτό υπάρχει και η μάχη των κοινωνικών αγώνων. Αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της αντιπολίτευσης. Έχουμε τους αγρότες που κινητοποιούνται, έχουμε τους φοιτητές που κινητοποιούνται και ειδικά εσάς σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Γιατί αν προχωρήσει η ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο θα αντιμετωπίσει προβλήματα βιωσιμότητας, μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση και λιγότερους ακθέους θα είναι το πανεπιστήμιο της περιφέρειας, το περιφερειακό πανεπιστήμιο. Και αυτό αφορά και την Καλαμάτα, αφορά και την Πελοπόννησο, αφορά και το σύνολο της περιφερειακής συγκρότησης της χώρας και το πώς αντιλαμβανόμαστε την περιφερειακή συγκρότηση της χώρας. Και τελευταία ερώτηση, ποια θα είναι η διαδρομή σας μέχρι τις ευρωεκλογές, τι έχετε σκεφτεί να κάνετε? Τις επόμενες μέρες θα γίνει η πανελλαδική ιδρυτική συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία και ο τόπος της συνδιάσκεψης. Η συνδιάσκεψη θα βγάλει, αν θέλετε, την ιδρυτική μας διακήρυξη και θα χαράξει και την πορεία μας προς τις ευρωεκλογές. Αντικειμενικά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε όλο τον προεκλογικό αγώνα, στον οποίο εμείς θέλουμε να μιλήσουμε τόσο για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δηλαδή, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε σε μια χώρα που όλα θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ανθρώπινα. Ζούμε σε μια χώρα όμως την ίδια στιγμή στην οποία τα πάντα γίνονται ακριβότερα και φτηνένει η ανθρώπινη ζωή. Είτε το βλέπουμε με τα απογευματινά χειρουργεία, είτε το βλέπουμε με μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως το κόστος ζωής. Άρα θα ασχοληθούμε και με αυτά τα θέματα, αλλά προφανώς και με το κεντρικό ζήτημα του ευρωπαϊκού μοντέλου και το προς τα που πηγαίνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιόπουλε, για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ακούσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς στο πλαίσιο των όλων πολιτικών εξελίξεων. Αποτύπωσε το κενό που υπάρχει, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στη θετική απόδοση της Νέας Αριστεράς και στην επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Ο
ως ένας καταλύτης για τις προοδευτικές δυνάμεις. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων. Στα τοπικά μας όμως θέματα, η ανάπτυξη είναι εκείνη που μπαίνει ως λέξη στην εξίσωση. Ο σχεδιασμός ξεδιπλώνεται από το Δήμο Καλαμάτας προκειμένου μια σειρά από προτεραιότητες για έργα και δράσεις στον αστικό χώρο να βρουν ρυθμό υλοποίησης. Όχημα θα είναι η στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με έναν προϋπολογισμό της τάξης των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Με ευρεία πλειοψηφία, στην τελευταία του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε την επικαιροποίηση της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει τα έργα και τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που η χρηματοδότησή τους είναι άμεσα απαιτητή από τους πόρους της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Άρα είναι και τα έργα τα οποία λογικά θα είναι και αυτά που άμεσα θα ενταχθούν, αν εγκριθεί στρατηγική. Και υπάρχει μια δεξαμενή έργων και δράσεων τα οποία θα διεκδικήσει ο Δήμος να βρει πόρους χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα. Η πρόσκληση της νέας ΒΑ για την περίοδο 21-27 ορίζει ως προϋπολογισμό το ποσό των 10.985.000 ευρώ. Υπάρχει ένα στρατηγικό όραμα εδώ. Είναι η ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας μέσα από την ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού της κεφαλαίου και η ισόρροπη χωρική ανάπτυξη του Δήμου, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο και ανθεκτικό περιβάλλον σε σύνδεση με τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη βάση του τρίπτυχου πράσινη, ψηφιακή, ολιστική Καλαμάτα. Βέβαιος ότι ο μεγάλος αριθμός θα δυσκολέψει πάρα πολύ και στην ορίμανσή τους, αλλά και στην υλοποίησή τους, και έχουμε αυτά αποτελέσματα μέχρι τώρα από την πρώτη φάση. Η συγκεκριμένη επικαιροποίηση δεν καλύπτει ορισμένα έργα της πρώτης ΒΑΑ που δεν έχουν υλοποιηθεί. Αλλά δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε μπαίνοντας όλα μαζί σε ένα πακέτο. Ας πούμε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ της 23 Μαρτίου. Θεωρούμε ότι ήταν ένα έργο που δεν χρειαζόταν. Έχουν τεθεί μια σειρά από στρατηγικοί στόχοι, οι οποίοι βρίσκουν συνάφεια και με το κλιματικό συμβόλαιο. Αποτελούν κομμάτια του κλιματικού συμβολέου. Αυτό το κλιματικό συμβόλαιο, λοιπόν, που είναι το μεγάλο όραμα του Δήμου Καλαμάτας, ο μεγάλος στόχος του Δήμου Καλαμάτας και περιλαμβάνει τα πάντα. Και περιλαμβάνει το αύριο αυτής της πόλης. Το κλιματικό συμβόλαιο, αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9-9 του 2021, 31 του 2022 υποβάλαμε, αν θυμόσαστε, το αρχικό όραμα στην πρώτη φάση, εγκρίθηκε στις 28 Απριλίου 2022, ξεκίνησε η δεύτερη φάση τον Οκτώβριο του 2022, 15 Οκτωβρίου υποβάλαμε τη δεύτερη φάση και τον Νοέμβριο εγκρίθηκε η πυρότητα του φακέλου και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την τελική πιστοποίηση για να είναι η Καλαμάτα έτοιμη να προχωρήσει το επόμενο βήμα, να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες αυτές, να έχει πάρει και την πιστοποίηση. Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναδιαμορφώνει το δικό της σχεδιασμό, στοχεύοντας το πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα που μπορεί να έρθει μέσα από το πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός ανέπτυξε το σχεδιασμό του, σημειώντας πως θα πρέπει η Πελοπόννησος να γίνει πόλος έλξης επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού. Ήταν το πρώτο θεματικό εργαστήριο που έγινε στο πλαίσιο της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται θεματικά εργαστήρια σε δυναμικούς τομείς της περιφέρειας. Έχουμε ξεκινήσει με την αγροδιατροφή και τώρα συνεχίσουμε με τον αναδυόμενο κλάδο για την περιφέρεια, αυτού του φαρμάκου. Το θεματικό εργαστήριο Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, σε συγκεκριμένα βήματα και σε συγκεκριμένες ενέργειες για να χρηματοδοτηθούν μέσα από το ΕΣΠΑ σχήματα τα οποία θα εφαρμόσουν καινοτόμα πράγματα. Βέβαια, είμαστε και τυχεροί πολύ, γιατί από ό,τι καταλάβατε, ο κ. Περιφερειάρχης, προερχόμενος από την επιχειρηματικότητα, λέει τα θέματα, τόσο πολλά θέματα σε λίγο χρόνο και το The Point. Οπότε υπάρχει η αλληλεπίδραση και η αλληλοκατανόηση. Σε αυτό υπήρξε και η συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, η οποία αποτελεί θεσμικό φορέα των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών της χώρας. Με τις μεγάλες και σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή της Αρκαδίας, σαφώς δημιουργείται, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ένα οικοσύστημα. Και ένα οικοσύστημα που θα οδηγήσει σε συνέργειες και με άλλους κλάδους, αλλά και στη δημιουργία νέων και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Έχουμε ξεκινήσει ένα επενδυτικό πλάνο σαν κλάδος της τάξης του 1,2 δις. Μάλιστα, οι επενδύσεις οι οποίες προετοιμάζονται το 2024-2025 πρόκειται να είναι να φτάσουν στα επίπεδο του 350 με 400 εκατομμυρίων επιπλέον. Αν μιλάμε 1,6 δις μέσα σε 5 χρόνια ουσιαστικά από την έναρξη των επενδύσεων μας. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων, η αναζήτηση προτεραιοτήτων για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Πελοπόννησος 21-27 στο δεδομένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο που αυτό έχει. Η ανάπτυξη γενικότερα, με άξονα πάντα τα σχετικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου, είναι μια
θα έλεγα, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα που έχουμε σαν νέα περιφερειακή αρχή. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και σίγουρα πρέπει να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Άκρως χαρακτηριστικές οι αναφορές για το πλαίσιο της ανάπτυξης από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό. Πάντα με στόχο νέες θέσεις εργασίας, καλοποιημένες θέσεις εργασίας, δημιουργώντας landmarks για την περιοχή μας, σημεία που έχουν ενδιαφέρον και για ξένους επενδυτές και για Έλληνες επενδυτές και για Έλληνες ερευνητές, εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο Δημήτρης Πτωχός δεν παρέλειψε να αναφέρει πως η περιφέρεια οφείλει να υλοποιήσει άμεσα μία δέσμη δράσεων και κινήτρων, ώστε να προσελκυθούν και να διευκολυνθούν τέτοιου είδους επενδύσεις για να γίνει πράξη αυτό που χαρακτηρίζεται κυκλική οικονομία. Ένας από αυτούς τους χώρους είναι και ο χώρος του φαρμάκου, ο οποίος είναι ένας αναδυόμενος χώρος για την περιφέρεια Πελοποννήσου, χάρη σε επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ περισσότερες επενδύσεις που όλοι προσδοκούμε να φέρουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κλάστερ, ένα οικοσύστημα γύρω από το φάρμακο, το οποίο θα δημιουργήσει και πάρα πολλές συνεργίες και με άλλους χώρους, στους οποίους και έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασίλη Παπασταθίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Παπασταθίου, έχει μεγάλη σημασία να δούμε ότι αυτή η πρόσκληση έρχεται συνδυαστικά με την περιφέρεια. Έτσι, επικαιροποιήθηκε η στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Και επειδή ο κόσμος ακούει για στρατηγική, για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τι ακριβώς είναι αυτό και πόσο τον αφορά στην καθημερινότητά του? Ναι, αυτή είναι μια πολύ εύστοχη ερώτηση. Δεν υπάρχει επίσημα καταγεγραμμένος ορισμός βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, η ασάφεια στον κόσμο. Mm-hmm. Εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1750 περίπου, που ένας δασολόγος έκρινε ότι δεν αρκούσε να κόβει ξύλα, αλλά έπρεπε να ανακαλύψει ένα σύστημα όπου τα ξύλα που κόβει να είναι τόσα όσα φυτεύει, να συνεχίσει να του δίνει ξυλία. Mm-hmm. Έτσι γεννήθηκε η έννοια της αειφορίας, δηλαδή της συνεχούς κίνησης, της παραγωγής και κατανάλωσης. Μετά από πολλά εργατικά ατυχήματα που έγιναν, χημικά ατυχήματα που έγιναν το 1970 στην 72 στην Ιταλία, αναπτύχθηκε η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης περιβαλλοντολογικά. Να. Δηλαδή, να περιορίσουμε την ανάπτυξή μας τόσο, ώστε να μην δημιουργούμε πρόβλημα στο φυσικό μας περιβάλλον και περισσότερο να μην μειώνουμε τους πόρους φυσικού περιβάλλοντος, όχι τόσο για εμάς, για τους χρήστες του σήμερα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, για τα παιδιά μας. Οι πόροι μας είναι περιορισμένοι. Είναι η θάλασσα, τα δέντρα μας, τα δάση μας. Mm-hmm. Συνεπώς, έτσι μπήκε και στον περιβαλλοντικό όρο και μετά αναπτύχθηκε στον όρο των επιχειρήσεων. Το ακούμε συχνά. Η βιώσιμη επιχείρηση είναι η επιχείρηση η οποία είναι επικερδής. Φτάνοντας στο σήμερα, όταν εννοούμε βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μιλούμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Πόλεις οι οποίες έχουν πολίτες, οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι, είναι χαρούμενοι, έχουν εγγυημένη μια ανθεκτική, ζουν σε ένα εγγυημένο οικοσύστημα, ανθεκτικό, που αντέχει σε πλημμύρες, σε καταστροφές, σε σεισμούς. Έχει μια τοπική οικονομία που είναι πάρα πολύ δυνατή, εύρωστες επιχειρήσεις, έχουν κοινωνική συνοχή και βοηθούν τους αδύναμους και τους αδυνάτους. Άρα μπορούμε να το εξειδικεύσουμε λέγοντας ότι είναι μια πόλη που έχει ευτυχισμένους πολίτες. Οκ, okay, τεχνοκρατικά εγώ να πω ότι παίρνετε άριστα στην προσέγγιση. Τώρα, πρακτικά όμως, για να φτάσουμε σε μια πόλη που να έχει ευτυχισμένους πολίτες, πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες δράσεις και όριμες, εγώ θα πω. Πρέπει να έχουν ένα βαθμό οριμότητας, γιατί όταν ακούμε για επικαιροποιήσεις προγράμματος, κάτι δεν πήγε καλά. Να ξεκινήσω από εκεί. Ναι, μιλάμε τώρα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τη στρατηγική του 2014-2020. Είχε προϋπολογισμό 9.160.000 ευρώ και απορροπήθηκε το 50%. Ως μέσος όρος, να σας πω ότι ήταν καλός. Ήταν καλός. Σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις, σίγουρα σε σχέση με το υπόλοιπο δίπελο της περιφέρειας της Πελοποννήσου, που ήταν το Άργος και τον Αύλιο, που είχαν 10% απορρόφηση, ήταν καλό. Όμως, ερχόμαστε εδώ τώρα να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας και να εντάξουμε και το υπόλοιπο 50% που δεν μπήκε μέσα. Είναι συνεχόμενα έργα ή θα έχουμε νέα έργα? Είναι συνεχόμενα. Είναι και συνεχόμενα και νέα. Mm-hmm. Συνεχόμενα έργα είναι η ανάπλαση της πλατείας 23 Μαρτίου, η Αναγνωσταρά και πολλά προνοιακά ζητήματα. Δημιουργούν ένα κέντρο διημέρευσης και φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε και όσον αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού και τη δομή του, το κέντρο ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, το ΚΙΦΥ, βρίσκεται στην οδό Θουκυδίδου. Και έχουμε και μια πολύ μεγάλη δράση για προληπτική ιατρική στα καρδιογγειακά νοσήματα. Πάρα πολύ σημαντική. Άρα, να το πούμε πολύ απλά, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη δεν αφορά μόνο το κομμάτι το περιβαλλοντικό ή αυτό τη καθημερινότητα ή τη αποτύπωση με κάποιες παρεμβάσεις που μπορεί να έχουν βιοκλιματικά στοιχεία, αλλά έχει να κάνει και με την κοινωνία και την πρόνοια. Πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά εξειδικεύονται στον άνθρωπο. Έχουμε εξειδικεύσει 4 στόχους. Ο ένας είναι η βελτίωση των υποδομών. Ο δεύτερος είναι να αναδείξουμε το πολιτιστικό πλούτο της Καλαμάτας και το τουριστικό του προϊόν. Ο τρίτος είναι να ενισχύσουμε την οικονομία και την επιχειρηματικότητα προς μία μετάβαση προς πράσινες υποδομές. Και ο τέταρτος και ο πιο σημαντικός, αυτός που αναφέρατε, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, να βοηθήσουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας.
Και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ευημερία και υγεία, οι μεγαλύτεροι διαφημιστές του τόπου μας είναι οι ίδιοι μας οι πολίτες. Mm. Αν αυτοί είναι χαρούμενοι, είναι και ο τόπος καλά. Προφανώς το αποτύπωμα πρέπει να είναι πολλαπλασιαστικό. Αν σας έλεγα για κάποια εμβληματικά έργα που δημιουργούν μια τέτοια τάση, δηλαδή στον χώρο του πολιτισμού, στον χώρο της οικονομίας, που θα τα δούμε το επόμενο διάστημα στην πόλη της Καλαμάτας. Τα νέα έργα λοιπόν που εντάξαμε στην στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Τα σημαντικά, αν θα θέλετε, όπως το αναδεικνύετε εσείς, είναι η ολοκλήρωση, η επισκευή και επανάχρηση του κτηρίου της Ηλέκτρας. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Το οποίο ξεκίνησε καιρό. Καλά, είχαμε τα εμπόδια. Σωστά, απεντάχθηκε. Δυστυχώς εκεί υπήρξε ένα θέμα πολύ σοβαρό υγείας του εργολάβου. Ήταν ένα άτυχο έργο δηλαδή. Εν τούτοις βρισκόμαστε εδώ για να το ολοκληρώσουμε και να το αποδώσουμε ως πολιτιστικό πολυχώρο. Έχουμε σχεδιάσει την ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτίωση προσβασιμότητας στο Ζουμπούλιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα η σκέψη μας είναι να αλλάξει χρήση όταν μετακινηθούν και σχολές χορού και να γίνει η νέα ενοποίηση δημοτικής και λαϊκής πινακοθήκης. Να έχουμε ένα κτίριο, λοιπόν, ένα επισκέψιμο κτίριο στην καρδιά της πόλης. Παράλληλα, δημιουργούμε και την ψηφιακή δημοτική πινακοθήκη. Διασώζουμε δηλαδή πολλά έργα που βρίσκονταν στο υπόγειο, όταν κλειστά δεν τα βλέπει ο κόσμος, μπορεί να τα δει και να τα από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Έχουμε την αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου. Και από εκεί και πέρα έχουμε και δράσεις που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Έχουμε προβλέψει ένα κονδύλι 500.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα το τρέξουμε παράλληλα μαζί με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Και τέλος έχουμε και τα προνοιακά. Mm-hmm. Έχουμε επίσης όμως και πολλές την ενίσχυση του πρασίνου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 17 στρέμματα, ένα μπαζωμένο χώρο στον Κορδία. Στην Δυτική Παραλία. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το χώρο υπάρχει ένα προγραμματικό. Είναι 49, να το διευκρινίσουμε, είναι 17, έτσι. Υπάρχει ένα συνολικότερο master plan. Έχουμε μια πρόταση για να κάνουμε μια διασύνδεση των εκβολών του Νέδοντα με τον Κορδία. Εκεί θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα πεζών, όπου θα μπορούν οι οικογένειες με παιδιά να απολαμβάνουν το παραλιακό αυτό μέτωπο που είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένο. Εκεί λοιπόν, δίπλα από αυτό, είναι ολιστικό το σχέδιό μας, δημιουργείται ένα καινούριο πάρκο αναψυχής, ξεμπαζώνεται αυτός ο χώρος, αρδεύεται, φυτεύεται. Και εκεί θα έχουμε ένα πάρκο αναψυχής για τα παιδιά και τους επισκέπτες. Η απλή ερώτηση που θα σας έκανε κάθε πολίτης και που θα σας κάνει κάθε πολίτης είναι πότε θα γίνουν αυτά. Ωραία. Ο χρονικός ορίζοντας στρατηγικής μας αναφέρεται στο 2021-2027, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τα έργα το Δεκέμβριο του 2029. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν έργα μέσα, έχουμε βάλει και πρόσθετα έργα. 11 εκατομμύρια ευρώ, 10.985.000 είναι η πρόσκληση της περιφέρειας. Έχουμε βάλει σύνολο 17 εκατομμύρια έργα. Γιατί αντιμετωπίζουμε το... Συνολικά. Και υπάρχουν και άλλα έργα που δεν τα βάλαμε, τα οποία τα κρατάμε γιατί θα βγουν εξειδικευμένες χρήσεις για αυτά. Ναι. Είναι το πρόγραμμα Γέφυρα από τον Αντώνη Τρίτσης που έχουμε ενημέρωση την ελληνική κυβέρνηση θα τρέξει. Είναι ειδικά προγράμματα για την ηλεκτροκίνηση και είναι και πρόγραμματα τα οποία θα τρέξουν οι 6 κλιματικά ελληνικές πόλεις, αλλά και οι εξειδικευμένες ευρωπαϊκές δράσεις. Να σας πω και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm. γιατί ένα πολύ καθημερινό πρόβλημα, ίσως από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας μας, είναι η στάθμευση και η κίνηση μέσα στην πόλη. Υπάρχει μια έξυπνη ιδέα του Δημάρχου που θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα σταθμό park and ride, ένα σταθμό μεταπιβέβαση στη νέα είσοδο, όπου οι επισκέπτες θα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και θα κινούνται με δωρεάν κυλιόμενα δρομολόγια από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία του Δήμου μέσα στην πόλη. Μακάρι να πάρουν όλα αυτά γρήγορα, εγώ να πω έτσι, ανάδραση και να έχουμε μια βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Παραμένει έντονος ο προβληματισμός στη χώρα μας για την πορεία της ακρίβειας, αφού η αποτελεσματικότητα των προστήμων που έχουν επιβληθεί στις πολυεθνικές για τα φαινόμενα ισχυροκέρδειας δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα στις τιμές των προϊόντων στα ράφια, μια και διαπιστώνεται πως πωλούνται έως και 43% ακριβότερα. Με την αποκλιμάκωση των τιμών να αργεί και τα ελληνικά νοικοκυριά να έχουν γονατίσει, το ζήτημα της ακρίβειας είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Η Ελλάδα επί μία διετία κάνει σοβαρό πρωταθλητισμό στην Ευρώπη των 27, κατακτώντας συνεχώς αρνητικές πρωτιές, ειδικά στον δείκτη τιμών των τροφίμων, που σκαρφαλώνει παρά την πτώση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε μια ανταγωνιστική οικονομία να δημιουργείται, και αυτό θα ζητούσα από το κράτος, είναι να δούμε το κράτος να ελαφραίνει όλα αυτά τα παράλογα βάρη που υπάρχουν και πέφτουν στις πλάτες της επιχειρηματικότητας. Όμως εδώ είναι μικρή, μεσαία και μεγάλη, γιατί κάνουμε και ατυχείς συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων που πολλούνται στην Ελλάδα και στη Γερμανία ή σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες. Λοιπόν, πρέπει να ελαφρυνθούν τα βάρη που πέφτουν στις πλάτες των επιχειρήσεων, να μειωθούν το μη μισθολογικό κόστος, γιατί έρχεται η κουβέντα τώρα για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που για εμάς είναι σημαντική και τη χρειαζόμαστε, γιατί την ακρίβεια θα την καταπολεμήσουμε με αύξηση των εισοδημάτων. Αλλά δεν μπορεί όλο να πέσει στις πλάτες των επιχειρήσεων, ούτε μπορούμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική στις πλάτες των επιχειρήσεων. Οι Έλληνες με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη συνεχίζουν να πληρώνουν όλο ένα και ακριβότερα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Με τις τιμές, παρά τα πρόστιμα στις πολυεθνικές εταιρείες, όχι μόνο να μην υποχωρούν, αλλά να αυξάνονται έως και 43%.
ήθελα να σταθώ ακόμα περισσότερο στον διαχωρισμό του λιανεμπορίου, όπου εξαιρεί τους κλάδους των τροφίμων, των καυσίμων και των αυτοκινήτων, από όλο το υπόλοιπο λιανεμπόριο. Το υπόλοιπο λιανεμπόριο δίνει μια εξαιρετική μάχη. Αυτή τη στιγμή, όχι απλώς δεν επιβαρύνει τον πληθωρισμό, αντιθέτως, με πολύ μεγάλες προσφορές, και τώρα προσκαλώ όποιον είναι να βγει στην αγορά να δει εξαιρετικές προσφορές, θα δει αυτή τη μεγάλη μάχη. Τα φαινόμενα εσχροκέρδια, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, δεν αφορούν το λιανεμπόριο στο σύνολό του, αλλά συγκεκριμένες περιπτώσεις. Με τον Σταύρο Καφούνη να εστιάζει στον αγώνα που δίνουν οι μικρομεσαίες, ειδικά επιχειρήσεις της χώρας, για την επιβίωσή τους. Βρισκόμαστε μπρος σε μια συζήτηση που μιλά για εσχροκέρδια. Άκουσα και τον τίτλο Πληθωρισμό των κερδών, ο οποίος, όπως λέω, μου δημιουργεί τουλάχιστον αμηχανία. Γιατί? Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος ότι φαινόμενα εσχροκέρδειας δεν αφορούν το υγιές εμπόριο, την μεγάλη την πλειονότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν αυτή τη μάχη που ανέφερα πριν από λίγο. Άλλωστε, τα στοιχεία των εισαγωγισμών δείχνουν ξεκάθαρα νούμερα. Όταν πάμε και συγκρίνουμε κέρδη, βλέπουμε ότι τα κέρδη κυρίως αφορούν τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος δίνει μια γιγάντωση κερδών. Υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ των μικρομεσαίων. Εγώ λέω ότι αυτή η κουβέντα δεν κάνει να επιτρέψουμε να γενικευθεί και να πάρει το σύνολο της επιχειρηματικότητας, γιατί δεν είναι αυτή η επιχειρηματικότητα. Ναι. Οι πέντε μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες έχουν πάρει πρόστιμο, προφανώς και είναι οι ελάχιστες εξαιρέσεις που επιβαίνουν τον κανόνα και δεν με αφορά. Πάμε ξανά στο Δήμο Καλαμάτας. Άναψε το πράσινο φως για τη μονιμοποίηση επέκταση του χώρου στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, προκειμένου οι επαγγελματίες εστίασης να αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματά τους. Το μέτρο είχε ληφθεί κατά την πανδημία και τώρα έγινε μόνιμο, αλλά επιπληρωμή. Διατηρείται η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας ό,τι έχει να κάνει με τη διεύρυνση του παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία. Και επειδή και οι επαγγελματίες με σχετική αίτησή τους το ζήτησαν και εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να συνεισχύσουν με υπευθυνότητα την εργασία τους. Κανένας έλεγχος δεν έγινε ή και αν έγινε δεν επιβλήθησαν οι ενδεδειγμένες ενέργειες. Το ερώτημα είναι, εάν παραχωρηθεί αυτό το 50% μόνιμα, οι αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα θα έχουν κάποια απόσταση? Πάμε να εφαρμόσουμε εμείς την εισήγηση της υπηρεσίας. Το επαναλαμβάνω και πάλι. Και να σου πω και κάτι. Επειδή θα εφαρμόσουμε την εισήγηση της υπηρεσίας, θα τους μαζέψουμε και λίγο που έχουν τραβηχτεί παραπάνω από όσο πρέπει. Γιατί έχουν τραβηχτεί παραπάνω από όσο πρέπει. Θα το φέρουμε εκεί που ήταν αρχική εισήγηση και θα πάμε να βάψουμε και θα έχουμε όρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Χαρακτηριστικές ήταν και οι αναφορές του Προέδρου του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Θέλουμε αυτή η πόλη να προχωρήσει. Θέλουμε με εξωστρέφεια, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Χριστόπουλος, εκλοιπών ο Γιάννης. Θέλουμε να κοιτάμε την εξέλιξη. Ειλικρινά και με πολύ σεβασμό στα πρόσωπα άλλων και δεν είναι κανένα προσωπικό, νιώθουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σθανερά πατάνε φρένο σε αυτή την πόλη. Δεν την αφήνουν να εξελιχθεί. Πραγματικά είναι αμαρτία γιατί κάνουμε πολύ μεγάλη αγώνα. Όλες οι επιχειρήσεις, εστίας, τουρισμού, επιχειρηματικότητας, η αλλαγή η οποία ήταν στα τραπεζοκαθίσματα την εποχή του COVID, και το COVID τι είναι, η ιωσύνη, οι οποίες παραμένει οι ιώσεις, δεν δημιούργησε καμία δυσλειτουργία ούτε στους συμπολίτες μας, ούτε σε αυτοκίνητα τα οποία χρειαστήκαν να ανέβουν στην πλατεία, είτε λέγονται ασθενοφόρα, πυροσβεστικά. Αντίθετα, νομίζω δώσανε λύσεις. Η πλατεία είναι για όλους μας, για τους συμπολίτες, για τους φιλοξενούμενους. Και ξεκάθαρα, έχουμε κάνει χαρτιά προς το λιμενικό ταμείο, προς το Δήμο, που είναι μέσα στο 23 αυτό. Να εξετάσουμε ξανά όλες τις περιοχές, γιατί κάθε περιοχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, και να αλλάξει η κανονιστική όπου είναι εφικτό. Όπου είναι εφικτό. Δυναμική είναι η αποχή των δικηγόρων αλλά και η αντίδραση των δικαστικών υπαλλήλων σε όσα φέρνει ο νέος ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Οι αλλαγές που επίκυνται αυστηροποιούν πολύ τα δεδομένα, καθώς όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι του νομικού κόσμου, τα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολλοί πολίτες θα είναι τεράστια. Δυστυχώς η κυβέρνηση στο νέο ποινικό κώδικα και στο νέο κώδικα ποινικής δικονομίας δεν κάνει πίσω. Και έτσι οι δικηγόροι και στην Καλαμάτα απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι και τη Δευτέρα, 26 του μηνός, υψώνοντας κραυγή αγωνίας για όσα επέρχονται. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, κρατήστε την έκφραση αυτή, ένα νομοσχέδιο που ο κόσμος θα μπαίνει φυλακή εύκολα και δύσκολα θα φεύγει, θα βγαίνει έξω.
Δυστυχώς θα ψηφιστεί, θα εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής 22 Φεβρουαρίου και ταυτόχρονα οι δικηγόροι της Καλαμάτας και όλης της Ελλάδος και την μέρα που θα μπει στη Βουλή για ψήφιση υπάρχει καθολική αποχή από τα καθηκοντά μας. Καθολική αποχή, να υπενθυμίσω, υπάρχει και για τις 23 Φεβρουαρίου από τα καθηκοντά μας. Πέρα από την αποχή των δικηγόρων, σε στάσεις εργασίας προχωρούν και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Θα ταλαιπωρηθούν οι συμπολίτες μας. Περισσότερες μέρες της εβδομάδας θα γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα. Απέχουν από τα καθηκοντά τους 2 ώρες κάθε μέρα μέχρι τις 28 του μηνός. Η Ολομέλεια των Προέδρων θα συνέλθει 23 του μηνός ημέρα Παρασκευή. Και η πρώτη μου εκτίμηση είναι ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον για την Καλαμάτα η αποχή των δικηγόρων από τα ποινικά δικαστήρια μέχρι και την 1η Μαρτίου. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον δικηγορικό κόσμο και πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση σε όλους τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη στιγμή απέχουμε αποκλειστικά για τον κόσμο, γιατί αν εφαρμοστούν, να ψηφιστούν αυτοί οι ποινικοί κώδικες που από ό,τι φαίνεται θα ψηφιστούν 22 Φεβρουαρίου, η ζωή στους συμπολίτες μας θα δυσκολέψει αρκετά. Την ανάγκη εξυγχρονισμού και παρεμβάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας επεσήμανε μιλώντας στην τηλεόραση ΒΕΣ το πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Δημήτρης Τζορτζίνης, επισημαίνοντας πως το δημόσιο σύστημα υγείας έχει γεράσει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τζορτζίνης τόνισε πως τα απογευματινά ιατρία, χειρουργία, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να είναι σε σωστή κατεύθυνση. Άνηση είναι η κατανομή του αριθμού των ασθενών που περιμένουν για ένα χειρουργείο στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κάτι το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει νέα προβλήματα και επιπλέον έξοδα στους ασθενείς με την έναρξη των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ασθενών που περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να χειρουργηθεί βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, με τους ιατρικούς συλλόγους να θέτουν όρια σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο πολλοί εξ αυτών αγκαλιάζουν. Όταν υπάρχουν τεράστιες υποδομές που τις έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, υπάρχουν μηχανήματα, υπάρχουν χώροι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται μετά τις 2 το μεσημέρι στον τομέα της υγείας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι προς όφελος της υγείας των πολιτών, ούτε του κράτους. Επομένως, το να μπούμε σε μια διαδικασία να αξιοποιήσουμε αυτές τις δομές μετά το μεσημέρι, το απόγευμα, είτε από ιδιώτες γιατρούς, είτε από γιατρούς του δημοσίου τομέα, αυτό χαιρετίζεται και είναι πάρα πολύ καλό. Όμως, για να εφαρμοστεί, χρειάζονται κάποιοι κανόνες. Δεν θα επιτρέψει κανένας από τους ιατρικούς συλλόγους να δημιουργηθούν προδιαγραφές απογευματινών ιατρίων και τα πρωινά ιατρία που ήδη υπάρχουν να είναι έστω κατά ένα λιγότερο σε αριθμό. Αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι κόκκινη γραμμή. Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας έδωσε μια άλλη διάσταση, εξηγώντας γιατί είναι υπέρ του μέτρου. Σε κάποιους ανθρώπους τους δίνεται η δυνατότητα, εφόσον έχουν την οικονομική άνεση, να χειρουργηθούν πιο νωρίτερα σε ένα απογευματινό χειρουργείο. Αυτοί επομένως φεύγουν από τη λίστα. Βγαίνουν αυτοί από τη λίστα, αυτομάτως αυτός που δεν έχει χρήματα και θα χειρουργηθεί σε 4 μήνες, θα χειρουργηθεί σε 3 μήνες. Το κακό που είναι δεν έχω καταλάβει. Στους δρόμους για τα αυτονόητα παντός βγαίνουν οι πολίτες διεκδικώντας αυτή την προέκταση. Δεν είναι μόνο η κινητοποίηση των αγροτών, η κοινωνία στο σύνολό της είναι σε αναβρασμό με τα προβλήματα να είναι αρκετά, ειδικά στο φόντο της ακρίβειας. Δεν είναι μόνο οι αγρότες. Σε αναβρασμό η κοινωνία, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι από το κύμα των ανατιμήσεων και την ακρίβεια που ταλανίζει τα περισσότερα νοικοκυριά βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας τα αυτονόητα. Το 2023 τα σούπερ μάρκετ παρουσίασαν κέρδος 1 δισεκατομμύριο παραπάνω, που αυτό σημαίνει ότι αυτό αφαιρέθηκε από τις τσέπες τις δικές μας και πήγε στα ταμεία. Οι χαμηλόμισθοι δεν βγαίνουν το δεύτερο 15ήμερο, δεν αντέχει το παλατιό τους για τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης. Διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση των αδερφατικών νόμων και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα συνδικάτα. Αύξηση του κατώτερου μισθού στα 900 ευρώ, ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό. Το 2023 και 2024, 750.000 συνταξιούχοι δεν πήραν δεκάρα αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και άλλοι τόσοι είδαν ακόμα και μείωση λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στα γενεών, το γνωστό ΑΚΑΓΕ.
Ανεβάζουν ταχύτητα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την ΑΔΕ για την διασύνδεση 400.000 ταμιακών μηχανών με τα POS με το Οικονομικό Επιτελείο να διαμηνεί. Προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το έργο Βρεξιονής θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 29 Φεβρουαρίου, δεδομένου ότι αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμείευση επόμενης δόνησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι μηχανισμοί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιταχύνουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αναμένεται να έχει επαφές με τις τράπεζες προκειμένου να κλείσουν πιθανές τεχνικές εκκρεμότητες μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου, που έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία με τα σημερινά δεδομένα. Παράλληλα, η ΑΔΕ ολοκληρώνει την αποστολή 100.000 ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε επιχειρήσεις, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης των POS και τις κινήσεις που πρέπει να προχωρήσουν για να διασυνδέσουν την ταμιακή τους. Το έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές μηχανές θα προχωρήσει βρέξει χιονίσει. Δεν είναι θέμα μόνο αντιμετώπισης φοροδιαφυγής. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης ως ορόσημο, πράγμα που σημαίνει πως αν δεν προχωρήσει θα διακοπεί μέρος της χρηματοδότησης της χώρας από τις Βρυξέλλες. Παράλληλα, καλύπτεται σημαντικό μέρος του κόστους της διασύνδεσης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Καλούμε. Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης σε ένα κατάστημα, κάθε φορά που ένας πελάτης επιθυμεί να πληρώσει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει χτυπηθεί το αντίστοιχο ποσό στην ταμιακή, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκλειδώσει το POS και να προχωρήσει η συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τονίζει το Υπουργείο Οικονομικών, εξαλείφεται κάθε πιθανότητα αποφυγής έκδοσης φορολογικής απόδειξης όταν πρόκειται για συναλλαγές με χρήση κάρτας, με αποτέλεσμα τη σημαντική αποκάλυψη κρυμμένης μέχρι σήμερα φορολογητέας ύλης. Είναι θετικό για την οικονομία, είναι θετικό για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι θετικό για τη χώρα μας. Σε δήλωση του αρμόδιος υπουργός τόνισε πως έχουν προβλεφθεί αυστηρές κυρώσεις. Γι' αυτό το λόγο έχουν προβλεφθεί αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να διασυνδεθούν, αλλά και για τους παρόχους των μηχανημάτων και των σχετικών υπηρεσιών. Η προθεσμία απόκτησης POS παρατάθηκε έως και την 29η Φεβρουαρίου με την πρόβλεψη μη επιβολής προστίμων έως το τέλος Μαρτίου, υπό την προϋπόθεση να έχει γίνει παραλαβή αλλά όχι η εγκατάσταση στους 35 κλάδους που θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσουν στην όλη διαδικασία. Από την 1η Απριλίου πάντως, η μη εγκατάσταση των POS εγκυμονεί πρόστιμο 1.500 ευρώ για να ακολουθήσει και το πολλαπλάσιο πρόστιμο της μη διασύνδεσης. Πάμε στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα. Τέμι, καλησπέρα. Με τον τρόπο μέσω της συνέντευξης τύπου σηματοδοτήθηκε ουσιαστικά και η έναρξη για τις καναβαλικές εκδηλώσεις, μια και το πρόγραμμα δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από τον Δήμαρχο Τρίπολης και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα ανακοινώθηκαν επισήμως οι εκδηλώσεις. Μιλάμε για ένα τετραήμερο εορταστικών εκδηλώσεων για τον Δήμο της Τρίπολης, με δεδομένη την επιτυχία της περσινής χρονιάς, όπου ουσιαστικά δόθηκε δυνατότητα στην Δημοτική Αρχή μετά τους περιορισμούς που είχαμε με την πανδημία τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι έγινε μια προσπάθεια να αναβιώσει το καρναβάλι στην Τρίπολη και οι αποκριάτικες εκδηλώσεις συνολικά. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμίζω την συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη στην πλατεία Άρεως, όπου είναι από τις ελάχιστες, ίσως η μοναδική φορά που είχε τόσο κόσμο αυτή η τεράστια πλατεία της Τρίπολης. Με δεδομένη λοιπόν αυτή την επιτυχία, η Δημοτική Αρχή του Κώστα Τσιούμη θέλησε να χτίσει πάνω εκεί και να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Σήμερα ανακοινώθηκαν εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν από την Παρασκευή 15 του μήνα μέχρι και την καθαρά Δευτέρα. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή 17 Μαρτίου, οπότε και περίπου στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η καρναβαλική παρέλαση. Θα ακολουθήσει το Color Day, το οποίο είναι ένα πάρτι, ουσιαστικά καρναβαλικό πάρτι με διάφορα χρώματα και παρουσιαστή τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ήταν και
πέρυσι ο ίδιος παρουσιαστής, και η συναυλία που θα δοθεί θα είναι με τον Ηλία Βρετό, σε μια συναυλία η οποία φυσικά θα έχει ελεύθερη είσοδο για όλους. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, Θέμη, το φετινό κόστος των αποκριάτικων εκδηλώσεων είναι περίπου στις 60.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος της Τρίπολης είπε ότι είναι ένα λογικό ποσό. Το ίδιο ποσό ήταν και για τις περσινές εκδηλώσεις. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης που θεωρεί ότι είναι υπερβολικό και δεν το ψήφισε. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Είχαμε την πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών στο Σύνταγμα. Χθες συνομιλήσαμε και με αγρότες από τον μπλόκο της Κοινουρίας. Είδαμε, δώσαμε βροντερό παρόν. Στο πλευρό τους και βουλευτές. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Παπαϊλίου και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Δεν είναι το θέμα το πολιτικό. Στέκομαι περισσότερο όμως στην συμμετοχή των αγροτών από την Πελοπόννησο, που έδωσαν ένα μήνυμα ηχηρότατο. Ναι, οι δύο από τους τρεις βουλευτές κατέβηκαν στους δρόμους μαζί με τους αγρότες, ενώ από την Αρκαδία οι δύο βουλευτές που δεν είναι στο κυβερνών κόμμα. Αλλά αυτό το οποίο έχει αξία και σωστά το επισημαίνεις είναι το γεγονός ότι και από την Αρκαδία, που συνέβη από το σύνολο της χώρας, έφυγαν δεκάδες αγρότες, άφησαν εδώ τις δουλειές τους, ταξίδεψαν για να είναι στο Σύνταγμα χθες. Το μπλόκο της Κοινουρίας ανέβασε αρκετό κόσμο στην Αθήνα την χθεσινή ημέρα για να ενώσουν οι αγρότες της περιοχής τη φωνή τους με τους υπόλοιπους για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Το θετικό είναι ότι κύλησε ομαλά αυτή η μεγαλειώδης, είναι η αλήθεια, διαδήλωση. Και από εκεί και πέρα όμως τα προβλήματα για τους αγρότες παραμένουν, δεν έχουν δοθεί λύσεις στα περισσότερα εξ αυτών, και νομίζω ότι είναι βέβαιο, τουλάχιστον αυτό προκύπτει ως βασική βούληση δική τους, να συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα με άλλες μορφές κινητοποιήσεων και σε τοπικό επίπεδο στην Αρκαδία, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο στην Αθήνα. Πάμε να δούμε την άλλη είδηση που έχει να κάνει με τη Δημοτική Αστυνομία, γιατί ο Δήμος Τρίπολης επιθυμεί να ενισχυθεί και σε αυτό το μέτωπο. Ναι, η Δημοτική Αρχή του Κώστα Τιούμη ξεκίνησε να εφαρμόζει ξανά την ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη, προκειμένου να βάλει μια τάξη στην άναρχη στάθμευση που υπήρχε μέσα στην Τρίπολη τα προηγούμενα χρόνια. Και το έκανε αυτό έχοντας μία δημοτική αστυνομία στη διάθεσή της με μόλις 2 άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα 2 άτομα θα πρέπει να κάνουν 2 βάρδιες την ημέρα, εφόσον λειτουργούν τα καταστήματα πρωί και απόγευμα εκείνες τις ημέρες, και να κάνουν και τη γραφειοκρατική δουλειά που χρειάζεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ανέφικτο, σύν το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν και άδειες και ρεπό και όλα όσα προβλέπονται. Επομένως, ένας μεγάλος στόχος για τον Δήμο της Τρίπολης ήταν να αυξήσει την δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας. Απεστάλλει στο ΑΣΕΠ η μεγάλη προκήρυξη για προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία σε όλη την χώρα, και είναι θετικό ότι 3 θέσεις αφορούν τον Δήμο της Τρίπολης, άλλες 3 τον Δήμο της Μεγαλόπολης, και το επόμενο διάστημα θα τρέξουν οι διαδικασίες για αυτές τις προσλήψεις. Mm-hmm. Και να κλείσουμε με το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών που ζητά ο Δήμος Τρίπολης από τον ΦΟΣΘΑ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επί της ουσίας αυτό το οποίο ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο με μια κατά πλειοψηφία απόφασή του, ψήφισε μόνο ο κύριος Μπούργας της Λαϊκής Εισπύρωσης, είναι το εξής. Αντί ο Δήμος της Τρίπολης να πάρει το 1% των εσόδων της εταιρείας που τρέχει το ΣΔΙΠ από την λειτουργία της μονάδας της Παλαιόχνης, η Παλαιόχνη είναι μια περιοχή που υπάγεται γεωγραφικά στο Δήμο της Τρίπολης, αντί για το 1% ζητά το 3% των εσόδων. Δηλαδή αντί για 130.000 να έχει ανταποδοτικά 390.000 ευρώ το 2024 ο Δήμος της Τρίπολης. Αυτό έγινε ουσιαστικά αποδεκτό από όλες τις πλευρές πλην της λαϊκής συσπήρωσης, και το θέμα πλέον θα πάει προς τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
ο οποίος σε συνεδρίες του Διοικητικού του Συμβουλίου θα συζητήσει το θέμα, θα το αποδεχτεί ή θα το απορρίψει το επόμενο διάστημα. Μην Άρτοπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τα όσα επεσήμαναν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχος και ο Δήμαρχος Τρίπολης για την έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων, φυσικά και για την συνέχεια τους στην περιοχή. Στο επίκεντρο των αποκριάτικων εκδηλώσεων που θα εξελιχθούν σε όλη τη χώρα την περίοδο που ακολουθεί, αναμένεται να βρεθεί και φέτος η Αρκαδική Πρωτεύουσα, χάρη στις πολυάριθμες εκδηλώσεις που προγραμματίζει ο Δήμος Τρίπολης. Πέρυσι που είχαμε τη δυνατότητα, έληξε η πανδημία, διοργανώσαμε εκδηλώσεις αποκριάτικες και καρναβάλι. Νομίζω με μια επιτυχία που, για να σας πω και την αλήθεια, ούτε και εμείς περιμέναμε ότι θα είναι τόσο μεγάλη. Θυμάστε ότι όλες τις μέρες, αλλά κυρίως κατά την Κυριακή των Αποκρεών, με το καρναβάλι και το Color Festival που έγινε μετά στην πλατεία Άρεως και τη συναυλία που είχαμε πέρυσι με τον κύριο Τσαλίκη, η συμμετοχή του κόσμου ήταν απίστευτη. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τόσο κόσμο συγκεντρωμένο στην πλατεία Άρεως, που μπορεί να ξεπερνούσε και τις 8-10 χιλιάδες, κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει. Όλη αυτή λοιπόν η απίστευτη επιτυχία που έγινε πέρυσι μας υποχρεώνει εκ των πραγμάτων να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε να έχουμε φέτος μεγαλύτερη επιτυχία. Οι δηλώσεις φέτος είναι ακριβώς στον ίδιο προϋπολογισμό με πέρυσι, γιατί άκουσα κάποια σχόλια γι' αυτό. Είναι στον ίδιο προϋπολογισμό με πέρυσι και πάντα ο προϋπολογισμός μιας εκδήλωσης, αν είναι αυξημένος ή μειωμένος, εξαρτάται από τι εκδήλωση θες να κάνεις. Μπορείς να αντί για 50.000, 60.000 που είναι ο προϋπολογισμός, να κάνεις με 20.000 και να μην διοργανώσεις τίποτα. Επομένως, εμείς μετά την περσινή επιτυχία, σήμερα φέτος θα κινηθούμε με επιπλέον εκδηλώσεις. Κάθε εκδήλωση λειτουργεί ως διαφημιστής και ως επιταχυντής για τις επόμενες εκδηλώσεις. Και βλέπουμε αυτό που έχουμε ως στόχο από την αρχή της θητείας μας, να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Βλέπουμε ότι κάθε φορά με εκδηλώσεις κλπ. Η επισκεψιμότητα αυξάνει. Το είδαμε φέτος τα Χριστούγεννα, το είδαμε πέρυσι το Πάσχα, το είδαμε τις απόκριες κλπ. Σε όλες τις εκδηλώσεις. Ευελπιστούμε, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ο καιρός να είναι καλό εκείνο το τρίμηνο. Το Color Day Festival, το μεγάλο καρναβαλικό πάρτι και φυσικά η παρέλαση με τη συμμετοχή της εκπαίδευσης των φορέων και των τοπικών κοινοτήτων θα συνθέσουν το απόλυτα αποκριάτικο σκηνικό στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Ο Δήμος Τρίπολης για άλλη μια χρονιά θα συνεργαστεί πάλι με το Color Day Festival που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει το καρναβαλικό πάρτι και θα καταλήξει στην πλατεία Άρεως, που εκεί θα μας περιμένει ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Ηλίας ο Βρετός, και παρουσιαστής του καρναβαλιού θα γίνει ένας πάλι γνωστός παρουσιαστής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Την Παρασκευή που θα συνεργαστούμε με το σύλλογο του Dance Point, που στις 7 η ώρα το απόγευμα έξω από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, παιδιά της σχολής θα διασκεδάσουν, θα γίνει ένα πάρτι με χορούς hip-hop με Latin. Την Κυριακή, όπως είπαμε, η καρναβαλική μας παρέλαση, η οποία θα είναι περισσότερο ως πάρτι καρναβαλικό. Την Καθαρή Δευτέρα, στην Αγία Τριάδα, ο Δήμος μας θα προσφέρει παραδοσιακά εδέσματα μαζί με γλέντι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή εκεί, και θα προσφέρει και χαρταετούς σε όλους τους μικρούς μας φίλους. Προσκαλούμε, εννοείται, όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και όλους τους κατοίκους της Πελοποννήσου, θα έλεγα, και των Αθηνών, να επισκεφτούν φέτος την περιοχή μας, την Τρίπολη και τα χωριά μας. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς, όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group.
Τεχνογνωσία συντήρηση ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ. Έλεγχο και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτη Σάμιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.